Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο YouTube, καλημέρα στο Twitch, καλημέρα στους φίλους μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο. Σιγά σιγά βαδίζουμε και καλή Σαρακοστή στο Πάσχα, προς το καλοκαίρι. Λόγω υποχρεώσεων δουλειάς, λόγω οικογενειακών λόγων, δεν κάνω συχνά live stream. Μπορεί να παίζω κάποιες στιγμές κάποια παιχνίδια, αλλά δεν κάνω πάντα live stream. Λόγω της καταστάσεως που υπάρχει, λόγω ότι έχω αλλάξει σπίτι, έχω μετακομίσει, έχω πάει κάπου αλλού και τα πράγματα είναι λίγο άνω κάτω εδώ πέρα. Μέχρι να τακτοποιηθούμε πρέπει πρώτα να δίνουμε προτεραιότητα στις οικογενειακές υποχρεώσεις στο σπίτι και ύστερα στα υπόλοιπα, και είμαι χήμα στο κύμα εδώ πέρα, οπότε να με συγχωρείτε για την καθυστέρηση αυτή, αλλά τα έχω στο πρόγραμμα μπροστά μας τώρα τις επόμενες μέρες να τα διορθώσουμε και να κάνουμε πάλι live stream κανονικά όπως κάναμε πριν. Τώρα κάνουμε στα κλεφτά, δηλαδή κάνω μια ώρα από το πολύ, 40 λεπτά, 30 λεπτά κάνω stream και κλείνω πάλι. Λοιπόν, τώρα σήμερα κάνω ένα βίντεο γιατί μου ρωτήσανε κάποια παιδιά στο Facebook, κάποια φιλαράκια. Τα μηνύματά σας τα διαβάζω, αν δεν κάνω απαντάω να με συγχωρείτε λόγω δουλειάς, καθυστερήσεως, λόγω όλων άλλων λόγων. Αλλά σήμερα θα σας κάνω αυτό το βιντεάκι, ένα μικρό βιντεάκι, πιστεύω να βγει. Θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στο Twitch πιο πολύ. Στο YouTube απλά ανεβάζω βιντεάκια, δεν με αποσχολεί αν θα έχω εγγραφές πολλές, αν θα έχω άτομα πολλά, και αυτοί που είστε μια χαρά είστε. Λοιπόν, τώρα σήμερα ο λόγος που κάνω το stream είναι ότι θέλω να σας βοηθήσω στο Streamlabs OBS. Με κάποια update που γίνανε στο πρόγραμμα αυτό, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες δυσλειτουργίες. Δηλαδή, ανοίγεις το παιχνίδι, ανοίγεις το Streamlabs OBS, είτε το αντίστροφο, και έχουμε drop frames. Και λες τώρα γιατί, ενώ πριν έκανα κανονικά stream παράδειγμα και τώρα δεν μπορώ να κάνω stream. Και τι κάνεις, ψάχνεσαι, σβήνεις πρόγραμμα, βάζεις άλλο πρόγραμμα και τα λοιπά και πάλι τα ίδια. Ό,τι και να βάλετε, αγαπητοί μου, αν έχετε ειδικά κάρτα γραφικών AMD και επεξεργαστή AMD, εκεί θα έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή, τι γίνεται, αν έχουμε έναν επεξεργαστή ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις τις ελάχιστες του παιχνιδιού, εκεί ζορίζεται. Λοιπόν, αν έχουμε μια κάρτα γραφικών παράλληλα η οποία είναι καλύτερη και παίζει πολλά παιχνίδια, παράδειγμα θα πω εγώ μια 8GB ασχέτως μάρκας, αρκεί να είναι 8GB. Λοιπόν, και λες τώρα έχω έναν επεξεργαστή και δεν μπορεί να σηκώσει, επειδή έχω κάρτα γραφικών και μπορεί να παίξει και με κάνει drop frames. Ναι, αυτό είναι επεξεργαστής, καθαρά είναι επεξεργαστής. Λοιπόν, είναι καθαρά θέμα ρυθμίσεων. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση τίποτα άλλο. Και εγώ έχω υπολογιστή που δεν απαιτεί τις προϋποθέσεις παιχνιδιών κάποιων, αλλά τα παίζει άνετα. Είχα και εγώ τέτοια προβλήματα, ρώτησα, έμαθα, το ψάξα το θέμα και ήρθα σήμερα να κάνω ένα βιντεάκι να σας βοηθήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ, έχω ανοίξει το Streamlabs OBS, η έκδοση είναι 0.27.1, λοιπόν η τελευταία έκδοση, και τώρα θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε για να μην έχετε προβλήματα στο Streamlabs OBS, επειδή με ρωτάτε. Λοιπόν, και καλό να ρωτάτε πάντα. Όταν ξεκινάμε είναι το General. Λοιπόν, όπως τα έχω εγώ εδώ πέρα έτσι, αν έχετε στο screenshot, αν δεν θυμάστε, όπως τα έχω εγώ, βάλτε τα κι εσείς εδώ. Και το ανεβάζω πάλι πάνω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να σας εξηγήσω το καθένα τι κάνει. Μετά πάω στο stream. Εδώ είναι που κάνουμε τη σύνδεση. Εγώ είμαι στο Facebook, εδώ έχω link που να κάνω live στο Facebook και στο Twitch. Καλά κάνω στο Twitch, στο YouTube δεν κάνω. Και αν θα κάνω σπάνια. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω, πάμε στο output, στην έξοδο. Εδώ τώρα λίγο θα δώσουμε σημασία. Λοιπόν, όσοι χρησιμοποιείτε, έχετε καλό υπολογιστή. Το τονίζω, όσοι έχετε καλό υπολογιστή. Λοιπόν,
Καλά είναι να το βάζεις στο advance. Εδώ. Έτσι. Advance και από τώρα παίζει με τις ρυθμίσεις. Τώρα εξηγώ. Προσοχή. Λοιπόν, software 264. Εδώ, αν έχεις καλό επεξεργαστή, το βάζεις. Αν δεν έχεις καλό επεξεργαστή, το πας στην AMD ή στην Nvidia. Αν έχετε Nvidia κάρτα γραφικών, έτσι. Λοιπόν, CBR 2500, το bitrate είναι ταχύτητα. Ταχύτητα πρέπει να την θέλουμε να έχουμε καλή, να έχει καλή ποιότητα, να μην έχει κολλήματα, να μην έχουμε drop frames κτλ. Λοιπόν, αν έχεις καλό ίντερνετ, θα έχεις και καλή ποιότητα. Λοιπόν, το 2500 είναι για αυτούς που δεν έχουν καλό ίντερνετ. Τώρα μιλάω για ταχύτητες μέχρι 24. Λοιπόν, ταχύτητες μέχρι 24 που παίζουν πάνω κάτω, λοιπόν, 2500. Βαριά να πάει 3000 bitrate. Λοιπόν, έτσι. Δεν το συνιστώ. Γιατί θα υπάρχουν προβλήματα σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πιο δυνατά. Αν έχεις καλό υπολογιστή, καλή κάρτα γραφικών, είναι γρήγορος, βάλτε το τότε στο 3000. Αλλιώς τα αφήνεις 2500, αν δεν έχεις ένα από τα δύο να είναι καλά. Ταχύτητα CPU, very fast. Εδώ δίνουμε, είναι η αποστολή που δίνει στα preset της CPU, τα high-tier, την κωδικοποίηση που δίνει, πόσο να πηγαίνει γρήγορα και τι ποιότητα θα μας βγάλει έξω. Εγώ το έχω στο very fast γιατί έχω καλή κάρτα γραφικών και ο επεξεργαστής το σηκώνει. Εσείς αν έχετε κάποιο επεξεργαστή λίγο πιο χαμηλό ή κάρτα γραφικά, βάλτε στο faster ή στο fast. Συνιστώ το fast εγώ. Οπότε και το fast είναι πολύ καλό. Λοιπόν, από κάτω δεν πειράζουμε τίποτα. Οπότε αυτό είναι για αυτούς που έχουν καλό υπολογιστή. Καλό υπολογιστή και μπορούν να παίξουν με αυτά. Στο simple, εδώ πέρα, είναι το γενικό, αυτό που δίνει οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, εδώ είτε έχεις καλό υπολογιστή είτε δεν έχεις καλό υπολογιστή, θα σου κάνει stream. Λοιπόν, απλά πρέπει εδώ αυτό να το αλλάξουμε. Δηλαδή, εδώ παίζει το ρόλο η ταχύτητα του δικτύου. Αν έχεις VDSL, το βάζεις 6000, 5000. Δεν έχεις θέμα. Λοιπόν, έτσι. Από κάτω, hardware AMD, αν έχεις κάρτα AMD, αν έχεις Nvidia, Nvidia και όχι αυτό, το 264. Δεν το συνιστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν πριν στο προηγούμενο update δούλευε. Σε αυτό δεν δουλεύει. Λοιπόν, audio bitrate 160, αυτά τσεκαρισμένα. Speed είναι το encoder, η ταχύτητα πάλι που μας δίνει στα bitrate limits. Το speed είναι καλό, same stream. Αυτά μέχρι εδώ πέρα. Κάτι άλλο δεν έχει. Audio εδώ πέρα, αυτά εντάξει δεν μας τα ξέρετε. Βάζετε την έξοδο του υπολογιστή και το μικρόφωνο. Στο βίντεο βάζετε την ανάλυση που θέλετε. Δηλαδή 1920x1080, 720 βγάζω εγώ, παραπάνω δεν μπορώ να βγάλω. Όχι λόγω ίντερνετ, λόγω επεξεργαστή. Λοιπόν, γιατί έχω καλή κάρτα γραφικών, δεν έχω πολύ καλό επεξεργαστή. Και σε παιχνίδια με βαριά έχω θέμα. Οπότε το έχω στο 720 που είναι μια χαρά. Και στο 720 δουλεύω οριακά σε κάποια μεγάλα παιχνίδια που είναι λίγο δύσκολα και θέλουν παραπάνω απαιτήσει. Down to filtered Bicool Peak. Σε αυτό δουλεύω αυτή τη στιγμή. Δουλεύει πολύ καλά. Αλλά ο κάθε υπολογιστή μπορεί να παιχτεί αυτό. Δηλαδή, αν έχετε να δοκιμάσετε, αν δεν σα δουλεύει καλά στο Bicool Peak, να το βάλετε στο Billionaire ή στο Lounge. Δείτε πού θα σας πάει πιο καλύτερα. Έτσι. COM FPS 30 και επίσης εδώ θέλω να πω κάτι ακόμα. Αν βλέπετε ότι έχετε πολλά drop frames ενώ κάνει stream, αλλά λιώνεται η εικόνα σας, κατεβάστε τα FPS στα 30. Έτσι. Παρακάτω, 30. Παίξτε και με αυτό λίγο. Λοιπόν. Δεν έχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε κάτι. Δεν έχει κάτι διαφορετικό να πούμε. Μέχρι εδώ πηγαίνουμε, αυτά μας ενδιαφέρανε όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτά. Τώρα υπάρχει κάτι ακόμα που θέλω να σας δείξω. Θα πατήσετε στο Google για να δείτε μέχρι πού μπορεί να κάνετε stream, τι ταχύτητα μπορεί να βάλετε στο bit rate. Εδώ πώς γίνεται σε bit rate, video bit rate. Λοιπόν, για να ξέρουμε
τι ταχύτητα πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε το Google, το Twitch Speed Test. Το πατάτε, είναι ένα προγραμματάκι σε zip, το κατεβάζετε, το ανοίγετε, το βάζετε Ευρώπη και αυτό ξεκινάει και ψάχνει όλο το σερβερ. Θα σας βρει τον κατάλληλο σερβερ. Ο κατάλληλο σερβερ είναι αυτός που έχει καλύτερη ποιότητα και πιο πολλά bitrates, έτσι. Θα κοιτάτε πάντα quality και bitrates. Και το pin είναι σχετικό, λοιπόν. Αλλά bitrates θα κοιτάτε και το quality. Συνήθως είναι η Γερμανία η καλή σερβερ, έτσι. Συνιστώ δηλαδή εκεί πέρα, Άμστερνταμ, Φραγκφούρτη. Αυτή είναι συνήθως η καλή, κάπου εκεί αν θυμάμαι. Νομίζω η Φραγκφούρτη και έχει βγάλει και δεύτερο σερβερ. Οπότε κάπου εκεί θα παίξετε και με αυτό. Αλλά αυτό θα το δείτε και εσείς, γιατί μπορεί να παίζει και γραμμή, κάθε γραμμή του καθενός να έχει και διαφορετικό σερβερ. Αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να παίζει η Ελλάδα πιο πολύ. Λοιπόν, δείτε το αυτό. Στην Κοσμοτέ φυσικά, που είμαι το λέω εγώ, τώρα σε μια άλλη εταιρεία. Θα σε πάει κάπου αλλού ίσως, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Οπότε αυτά εν ολίγης. Twitch test speed εκεί στο Google, πατάτε, κατεβάζετε, ένα ζυπάκι είναι, το κάνετε extract, το ανοίγετε, βάζετε Ευρώπη και αυτό ξεκινάει και ψάχνει να σας βρει τον κατάλληλο σερβερ όπου θα το βάλετε. Και πού βάζετε τον σερβερ τον κατάλληλο, πού τον βάζετε, πάμε εδώ πέρα, βλέπετε, που λέει stream custom, βλέπετε, εδώ πέρα είναι το κλειδί του stream μας ή του YouTube ή του Twitch. Πατάμε εδώ, που μας, εδώ πέρα που λέει auto recommended και πηγαίνουμε στο server. Έχει, όλοι οι server εδώ είναι, έτσι. Και βάζουμε το server τον οποίο έχουμε βρει ότι είναι κατάλληλος για εμάς. Τον επιλέγουμε, πατάμε done και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το stream. Λοιπόν, αυτά εν ολίγες. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί παρεούλα. Λίγο το βίντεο έγινε λίγο μεγαλούτσικο, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι άλλο θέλετε, ρωτήσεις κτλ. Στείλετε μήνυμα. Χαλάρα, μην τρέπεστε. Ό,τι άλλο θέλετε, απορίες. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα καλύτερο βίντεο. Τώρα το κάνουμε στα γρήγορα. Αλλά να ξέρετε, δεν φταίει ο υπολογιστής σας, δεν φταίει η κάρτα γραφικών. Απλά το Streamlab OBS και το άλλο το OBS, το σκέτο. Και εκείνο έχει ακριβώς το ίδιο θέμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να πουλήσουν οι πιο πολλοί. Οι εταιρείες να πουλήσουν κάρτες γραφικών καλύτερες, υπολογιστές, επεξεργαστές καλύτερους, να αλλάξει λίγο το setup ο κόσμος, λοιπόν. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Οπότε υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πολλά κόλπα και επίσης υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που μπορείτε να δείτε και να μάθετε πολλά πράγματα. Το επαναλαμβάνω αυτό, υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube να δείτε, να μάθετε και θα καταλάβετε πολλά. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή σε κάποια άλλο βίντεο. Σίγουρα όχι πολύ μακριά. Στις μπροστά μέρες θα πούμε πολλά πράγματα. Έχω ένα πρόγραμμα, έτσι, κάποια πράγματα που θέλω να πω, να κάνουμε μαζί. Να παίξουμε κάποια παιχνίδια μαζί. Και επίσης παίζω πάρα πολύ. Δεν παίζουμε Έλληνες. Με παιδιά που είναι από την Ελλάδα συνήθως παίζουμε παιδιά φίλους που είναι από το εξωτερικό. Λοιπόν, οπότε αυτό το κάνω γιατί με ρωτήσατε, το λέω και αυτό και να κλείσω το βίντεο, είναι γιατί δεν μου αρέσει η συμπεριφορά, έτσι. Δηλαδή είναι λίγα τα καλά τα παιδιά στην Ελλάδα, είναι μετρημένα, τα οποία μιλάνε καλά. Και επειδή οι πιο πολλοί είναι χιδαίοι, έτσι, και δεν σέβονται τίποτα, ούτε το streamer, ούτε την οικογένειά του, και λεφλίζουν και κάνουν και τα πάντα, τα σοπεδώνουν όλα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα μπω στην ίδια θέση και δεν θα μπω στη θέση να υποστηρίξω κάποιον για να τον έχω φίλο, επειδή είναι καλό στο παιχνίδι, επειδή δεν έχω παρέα, τον έχω ανάγκη και να τον κάνω παρέα και να ακούω να τον έχουμε να βρίζει. Όχι, όχι φίλε μου, λοιπόν. Με τίποτα, λοιπόν. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Αυτό είναι ένα δίδαγμα της ζωής. Λοιπόν, σας αφήνω, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή σαρακουστή.
Γεια σας.